Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ισχύ είναι τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην υψηλή γέφυρα των Σερβίων. Την τήρηση των μέτρων φροντίζει η αστυνομία, καθώς στο σημείο άντρες της επιτηρούν καθόλου το 24ωρο. Συγκεκριμένα μειώθηκε το όριο ταχύτητας, ενώ παράλληλα απαγορεύεται η ταυτόχρονη διέλευση περισσότερων του ενός βαρέων οχημάτων. Το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Σε ισχύ είναι πλέον τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην υψηλή γέφυρα Σερβίων. Αστυνομικοί βρίσκονται στις δύο άκρες της γέφυρας. Πρόκειται για προληπτικά μέτρα ισχύως ένα μήνα. Αυτά περιλαμβάνουν τον καθορισμό του ανώτου ορίου ταχύτητας στα 40 χιλιόμετρα την ώρα και την απαγόρευση κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων άνω των 50 τόνων. Επλέον επιτρέπεται η διέλευση μόνο ενός φορτηγού και στα δύο ρεύματα κάθε φορά. Πίσω μου βλέπετε ένα φορτηγό μεγάλου βάρους να διασχίζει την υψηλή γέφυρα Σερβίων. Υπάρχει αστυνομία σε κάθε άκρη της γέφυρας. Επιτρέπεται η κίνηση μόνο ενός μεγάλου φορτηγού κατά περίπτωση. Διακόπτεται από τη μία πλευρά η κίνηση των φορτηγών, αφήνεται από την άλλη πλευρά να περάσει ένα μόνο όχημα και όταν αυτό διασχίζει την γέφυρα, ακολουθεί η διαδικασία από την άλλη πλευρά. Η λήξη των περιοριστικών μέτρων είναι η 15η Φεβρουαρίου. Στο μεσοδιάστημα αναμένεται να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια υπηρεσία για πιο μόνιμα μέτρα. Οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας προετοιμάζουν την δημιουργία και τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στις δύο εισόδους της γέφυρας. Οι σηματοδότες θα έχουν αισθητήρες ώστε να ρυθμίζεται αυτόματα η ελεγχόμενη διέλευση της γέφυρας από ένα φορτηγό κάθε φορά. Πάντως μέχρι και σήμερα πινακίδες για την αλλαγή ταχύτητας δεν έχουν μπει. Η υψηλή γέφυρα Σερβίων με συνολικό μήκος 1.372 μέτρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα μετά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Το πλάτος της είναι 13,5 μέτρα. Ο σχεδιαστής της ήταν ο Ρικάρντο Μοράντι και η κατασκευή της ξεκίνησε το 1972 ενώ ολοκληρώθηκε το 1975. Από τότε μέχρι σήμερα είναι ανοιχτή για διέλευση. Από το 1972. Τα μέσα, να πεις του χώρου και. Κύριε Κουρτίδη, εμείς με τον οικονομολήτη μας Μιχάλη Τεμέλικο, πρώτη φορά βλέπουμε τη γέφυρα από κάτω, αλλά εσείς τη βλέπετε καθημερινά. Θυμάμαι ότι μου είχατε πει πριν από αρκετό καιρό ότι έχει θέματα η γέφυρα, η κατάσταση της. Τα είχατε δει. Με γυμνό μάτι φαίνονται. Εγώ, Βαγγέλη, όπως βλέπεις, πριν 3 μήνες σας είχα ενημερώσει ότι η γέφυρα δεν πάει καλά. Και δεν με έδωνε καν σημασία. Μόνο το φλάσμα έδωσε σημασία. Ήρθαν, όπως βλέπετε σήμερα οπτικά, σε τι κατάσταση είναι η γέφυρα. Δεν ξέρω, με νοιάζουν εμένα πιο πολύ και με νοιάζει όλος ο κόσμος φυσικά, με νοιάζουν και ψαράδες, γιατί όπως βλέπετε γύρω πόσα σκάφη είναι, εάν γίνει κακιά στιγμή, γίνει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εδώ στη λίμνη. Περνάτε καθημερινά από κάτω από τη γέφυρα οι ψαράδες, έτσι. Εννοείται κάθε μέρα και εδώ γύρω είμαστε, αλλά σε ακτίνα 4-5 χιλιόμετρων θα γίνει εδώ το χαμός άμα φύγει. Βλέπετε πόσο άνοιξε η γέφυρα. Και πιστεύω άμεσα η πολιτεία να κάνει κάτι. Πιστεύω, του είχα πει και αυτό προτού μια εβδομάδα, αυτό που λένε ότι να περνάει ένα φορτηγό από πάνω από τη γέφυρα. Ναι. Εγώ εχθές είδα περνούσαν 5 μαζί, δεν πρόλαβα να τραβήξω φωτογραφία. Πριν 2 χρόνια τώρα ακριβώς ημερομηνία, θα σας γελάσω, φέρανε, δεν ξέρω ποιος φορέας έφερε, ήρθαν 4 δίτες εδώ για να δουν τα πέλματα, τις κολόνες. Με το που μπήκαν μέσα, σε ένα λεπτό βγήκαν πίσω, λέει, εμείς λέει, με την πίεση που έχει το νερό, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, σκισκωθήκαν, φύγαν. Τα άφησαν πάλι για ακόμα μια φορά στο έλεος του Θείου. Τώρα δεν ξέρω, ευθύνη τη ΔΗ, ευθύνη τη πολιτεία.
Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα στον χώρο της οικονομίας και στα νεότερα σχετικά με τη νέα παγιαρρύθμιση. Τις λεπτομέρειες μας έδωσε ο γνωστός φοροτεχνικός της Κοζάνης, Γιώργος Γεωργανάκης, μιλώντας στο μεσημεριανό μας δελτίο. Να δώσουμε λίγο μια εικόνα, επειδή μας ρωτάνε πάρα πολλοί τηλεθεατές, με τη νέα παγιαρρύθμιση, η οποία έχει ψηφιστεί από την 1η Γενάρη, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και την περιμένουν πολλοί. Για εξηγήστε μας λίγο, τι γίνεται. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υφυπουργού, εντός των ημερών θα βγει η εγκύκλειος. Το πρόβλημα βέβαια ήταν στην εφαρμογή. Σε κάποια φάση λέχθηκε ότι η εφαρμογή θα τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος Απρίλη. Τελικά με χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού μας είπαν ότι εντός του Φεβρουαρίου θα τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή. Περιμένουμε. Όχι μόνο εμείς, περιμένει πάρα πολλοίς κόσμος, γιατί θα είναι μια πάγια ρύθμιση, θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Φανταστείτε ότι οι δόσεις από 12 θα πάνε σε 24 και τα πρόστιμα και ο φόρος κληρονομιάς από 24 θα πάει σε 48. Θα είναι μια ανάσα, όχι βέβαια ότι θα λύσει τα προβλήματα ολοκληρωτικά, αλλά θα είναι μια ανάσα για την αγορά. Αυτοί που δεν έχουν τύχει καμιάς ρύθμισης περιμένουν. Βεβαίως ναι, και όσοι έχουν ενταχθεί και στη ρύθμιση των 12 δόσεων ή των 24 θα έχουν το δικαίωμα να μεταπηδήσουν στην καινούργια ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων. Οι 48 δόσεις είναι για πιο συγκεκριμένες κατηγορίες, σωστά? Είναι ειδική φορή, αφορά πρόστιμα συνήθως και φόρους κληρονομιάς. Δεν έχουμε μηδενισμό προστίμων στην περίπτωση που κάποιος... Όχι. Ίσα-ίσα τα επιτόκια θα είναι αυξημένα σε σχέση με τα επιτόκια που ισχύουν σήμερα για τις 12 και 24 δόσεις. Επίσης, όσον αφορά με τους λογαριασμούς, άμα μπει σε αυτή τη ρύθμιση, δεν έχεις πρόβλημα ή πάει σταδιακά? Για μπείτε. Δεν ισχύει αυτό που ίσχυε με τις 120 δόσεις, σαφώς. Ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και με τις 12 δόσεις. Τουλάχιστον με τα λεγόμενα μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση στους δεσμευμένους λογαριασμούς. Το επόμενο θέμα μας έρχεται από τον Δήμο της Κοζάνης και μιλάμε για το σχέδιο τουριστικής προβολής που τέθηκε σε διαβούλευση στο πλαίσιο της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Κοβεντάριο. Να δούμε το ρεπορτάζ. Το σχέδιο τουριστικής προβολής του 2020 για το Δήμο Κοζάνης τέθηκε στο επίκεντρο διαβούλευσης από την Επιτροπή Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο Κοβεντάριο το απόγευμα της Τετάρτης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε το περίγραμμα του σχεδίου τουριστικής προβολής που υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, καθώς και οι κεντρικές στοχεύσεις τουριστικής δράσης. Εισηγητής ήταν ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Κυριακίδης. Σήμερα 15 Γενάρη συνεδριάζει στο Κοβεντάριο για πρώτη φορά η Επιτροπή Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης, μια επιτροπή η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των επιτροπών, στην γάμα των επιτροπών του νέου νόμου της αυτοδιοίκησης του Πλισθένη, επιτροπές οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και απαρτίζονται από δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους των φορέων του Δήμου Κοζάνης καθώς και ενεργούς πολίτες. Επιτροπές που για μας έχουν μεγάλη σημασία, γιατί μέσα από τις προτάσεις των επιτροπών αυτών και τη συμμετοχή και των φορέων αλλά και των δημοτών θα μπορέσουμε να αναδείξουμε κάποια ζητήματα που αφορούν το Δήμο μας, θα μπορέσουμε να βρούμε περισσότερες λύσεις για πράγματα που σκεφτόμαστε εμείς ως Δήμος Κοζάνης για το μέλλον του τόπου μας. Σήμερα θέμα της σημερινής κουβέντας είναι το σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου Κοζάνης. Μια μεγάλη προσπάθεια που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα δώσουμε κι εμείς μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι, θέλοντας να βρούμε τρόπους και να αναδείξουμε επιλογές οι οποίες θα κάνουν τον Δήμο μας πιο ελκυστικό και την περιοχή μας, αναδεικνύοντας κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του Δήμου Κοζάνης, ούτως ώστε να μπούμε κι εμείς σε αυτό το παζλ του τουρισμού, φέροντας όλο και περισσότερο κόσμο μπορούμε στην περιοχή μας. Ευελπιστώ μέσα από την παρουσία των συναδέλφων και των δημοτών που απαρτίζουν την επιτροπή αυτή να μπορέσουν να βγουν τα καλύτερα αποτελέσματα εκείνα που θα μας κάνουν εμάς να καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση ένα σωστό σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου Κοζάνης, ένα ρεαλιστικό σχέδιο πραγματικά που θα δώσει κάτι καλύτερο για την περιοχή μας. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο που κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε το παρόν και το μέλλον των ΤΟΕΒ. Να δούμε το βίντεο.
Η λειτουργία των ΤΟΕΒ της Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι ΤΟΕΒ που παρέθεσαν ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αν λειτουργήσουν τα ΤΟΕΒ θα κάνουμε από την αρχή να έχουν και διοικήσεις να έχουν μηδέν οικονομικά. Σας πληροφορώ ότι το ΤΟΕΒ το δικό μας, αν έχει αύριο μηδέν χρέος, σε ένα χρόνο θα έχει τουλάχιστον 50 με 70.000 χρέος. Γιατί δεν υπάρχουν καλλιέργειες να το υποστηρίξουν. Ποια καλλιέργεια θα τι να υποστηρίξει ένα ΤΟΕΒ με αρωτριές καλλιέργειες 19.100 στρέμματα κλειστού κυκλώματος. Το κρατάμε με νύχια και με δόντια. Έχουμε κάνει μελέτη εδώ και 12 χρόνια περίπου. Ολοκληρωμένη είναι για να το πάμε σε στάρτινα άρνηση, γιατί ποτίζουμε με κατάκριση, τα κόστη μας είναι τεράστια. Γεια σας από μένα, ονομάζομαι Διαμαντόπουλος Χρήστος, είμαι πρόσωπος του ΤΟΕΒ Καλονιαρίου Ελάτιρας. Είναι ένα ΤΟΕΒ που έχει 6.000 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή αρδεύονται τα 500. Ο βασικός λόγος είναι ότι αυξήθηκε υπερβολικά το κόστος του νερού και από τα 4.000 στρέμματα, 4.500 πέσαμε στα 500. Φύγαν όλες οι αεροτριές καλλιέργειες και μείναν μόνο τα κυπευτικά και κάποια βρούτα. Και καταφέραμε αυτά τα 2 χρόνια να λειτουργήσουμε. Βέβαια, το μυστικό, θα σας τα αποκαλύψω, είναι η συμμετοχή. Αν δεν καταλάβουμε ότι ο ΤΟΕΒ είναι δικό μας περιουσιακό στοιχείο και πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κολοφθαλμό όλα τα μέλη του ΤΟΕΒ, όλοι οι αγρότες, δεν πρόκειται να λειτουργήσει το ΤΟΕΒ. Βέβαια, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τις υπηρεσίες. Λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ μόνο καλά λόγια έχω να έχω για τις υπηρεσίες απέναντι στην όλη διαδικασία της λειτουργίας του ΤΟΕΒ Σανίου. Αλλά ο κάθε εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ, ο κάθε καλλιεργητής δεν ξέρει πού να απευθυνθεί σήμερα. Καταρχήν, το πρόβλημα των μεγάλων των ΤΟΕΒ ξεκίνησε όταν το 2010 με μια απόφαση που δεν έχει γίνει κατανοητή καταργήθηκαν οι ΙΕΒ, οι υπηρεσίες εντίον βελτιώσεων. Ήταν η υπηρεσία στην οποία μπορούσαμε να απευθυνθούμε για όποιο πρόβλημα είχαμε. Από το 2010 μέχρι και πέρσι δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί στους περισσότερους, δεν υπάρχουν οικονομικά στοιχεία ελεγμένα, γιατί δεν είχε κάποια υπηρεσία να μας τα ελέγξει. Η περιουσία του ελληνικού λαού έχει πλέον απαξιωθεί. Τεράστια κεφάλαια που έχουν δαπανηθεί για να γίνουν αυτά τα έργα εντίον βελτιώσεων έχει απαξιωθεί. Οι ιδιοκτήτες της γης, οι οποίοι κάποτε θεωρήθηκαν τυχεροί γιατί το ελληνικό κράτος τους έκανε ένα έργο, βρίσκονται πλέον με μια προβληματική ιδιοκτησία, που δεν μπορούν να πάρουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις για να μπορούν ούτε καν να τη μεταβιβάσουν. Πρωτίστως όμως, ο αναπτυξιακός αυτός πόλος δεν επιτελεί το έργο. Στην περιφέρειά μας που έχει ανάγκη τόσο πολύ αυτή την ανάπτυξη, ένας αναπτυξιακός πόλος δεν αποδίδει. Το να έχουμε μία εισήγηση η οποία να λέει εισηγούμαστε την ανάληψη πρωτοβουλειών, αυτό για μένα σημαίνει μία καλή πρόθεση. Ναι, λέμε και εμείς ποιος θα πει όχι. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είμαστε 6 μήνες μετά την ανάληψη της διοίκησης περιφέρειας από τη νέα περιφερειακή αρχή. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες. Δεν θέλουμε περιγραφή του προβλήματος. Όπως ως γνωστό, ναι, το πρόβλημα των ΤΟΕΒ, σωστά υπόθηκε, είναι διαχρονικό, γνωστό. Το συζητήσαν οι προηγούμενοι, το συζητάνε και οι επόμενοι. Δηλαδή 6 μήνες μετά έρχεστε εδώ, 6 μήνες από την εκλογή, υποτίθεται ότι μία περιφερειακή αρχή αναλαμβάνει με ένα σχέδιο. Και νομίζω ότι η εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη έχει τον προβληματισμό, αλλά η εισήγηση ως εισήγηση εμπεριέχει λάθη. Δηλαδή, στις διαπιστώσεις που κάνει ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, και γι' αυτό αισθάνθηκε ότι μπορεί να παρομοιώθηκε και ο περιφερειάρχης, ουσιαστικά λέει, και συγκεκριμένα διαβάζω, πρωτίστως όμως, ένας αναπτυξιακός πόλος δεν επιτελεί το έργο του. Στην περιφέρεια που έχει τόσο ανάγκη την ανάπτυξη και δεν έχει πολλές διεξόδους, ένας σημαντικός αναπτυξιακός πόλος δεν αποδίδει. Ενδεικτικό της σημερινής κατάστασης είναι ότι οι ΤΟΕΒ δεν έχουν άδεια χρήσης νερού.
Ρωτώ τον κύριο την Περιφερειάρχη. Ποιος βγάζει άδεια χρήση νερού, κύριε την Περιφερειάρχη? Για αποκεντρωμένη δίκηση. Δεν έχουμε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσοι υφιστάμε νερό. Ποιος βγάζει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων? Για αποκεντρωμένη. Λέω εγώ. Και δεν έχουν διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή, έχουμε μία εισήγηση μιας διαπίστωσης που ζητάει την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης για να πάρει πρωτοβουλίες. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει όχι καμιά πρωτοβουλία? Πρέπει να πάρει έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου κάποιος για να πάρει μια πρωτοβουλία? Εκτός αν περιέχει η εισήγησή σας να πάρετε λευκή επιταγή. Λευκή επιταγή από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την παράταξή μας δεν παίρνει. Διότι είναι ουσιαστικά πληγή, βολή κατά του δημόσιου διάλογου και της δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πρέπει να δείτε μεμονωμένα τα θέματα, εν συνόλου τα είδατε όπως είπατε, μιλήσατε για 40 πλέον το ΕΕ, ούτε 10 δεν υπάρχουν. Έχουμε συνομιλήσει κατά επανάληψη με τον καθένα το ΕΕ και πριν αναλάβουμε καθήκοντα, επειδή λέχθηκε και αυτό εδώ. Το αν υπάρχει σήμερα εκείνο εκεί ο ΤΟΕ που λέγεται Δήμητρα Καρπερού, δεν ξέρω αν ήθελε ο πρόεδρος να τα πει. Δεν είχαν αναλάβει καθήκοντα, όταν ρυθμίσαμε χρέος που τα κομμένο το ρέμε και το ξανασύνδεση ΔΕΗ. Είναι έτσι κύριε Πρόεδρε? Έτσι. Με παρέμβασή μου επί κυβερνήσεως τότε Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Ζερβό που ήταν διοικητής. Και το δέχτηκε ο άνθρωπος. Μας βοήθησε. Και στη συνέχεια μπορέσαμε και πήραμε κάποια χρήματα τα αποδοτικά που τα όφιλε η ΔΕΗ λόγω του Λαρίνα και δεν τα έπαιρναν ποτέ οι άνθρωποι. Γιατί στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, ευρύτερα στα γρεβενά κύριε Γιάντσιο, δεν είδαμε πώς θα διαχειριστούμε τα ανταποδοτικά. Γιατί δεν υπήρχε ίσως και τεχνογνωσία. Δεν σας κακίζω. Όπως την είχε η Κοζάνη ή η Πτολεμαϊδα, μια σειρά που συνεργάζεται με τη ΔΕΗ και ξέρει τι σημαίνει εταιρική ευθύνη και διεκδική. Σε ποιο να μην πάμε? Να πάμε στον ΔΕΗ που ακούσαμε για την Κορισό, που τους είχαν εκτός σχεδιασμού. Διαθέσαμε τα εκατομμύρια που πήραμε από τον ΤΑΠΕ, συνόλου 32 εκατομμύρια εταιρική ευθύνη, τα 9 τα φέραμε στη Δυτική Μακεδονία και δώσαμε το δικαίωμα σεβόμενοι το πρώτο κύτταρο της Δημοκρατίας που είναι οι Δήμοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Και ο Δήμος Καστοριάς δεν τους λάβαινε υπόψη. Και παρεμβήκαμε δυναμικά να αλλάξουμε όλο το σχεδιασμό του προγράμματος στα κεντρικά του ΤΑΠ και δέχτηκε τα 500.000 ευρώ. Μένουμε στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης έγινε γνωστό πως ο ανάδοχος του έργου για τη μελέτη του τούνελ στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού προχώρησε σε διακοπή εργασιών. Αιτία καθυστέρηση τη διανομή των χρημάτων από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης. Την απόφαση διακοπής εργασιών για τη μελέτη τεχνικού έργου Cut and Cover στην περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού Κοζάνης προχώρησε ο ανάδοχος. Αιτία της απόφασης είναι η καθυστέρηση χρηματοδότησης που προκύπτει από την αντίστοιχη καθυστέρηση διανομής του τοπικού πόρου ανάπτυξης από τη ΔΕΗ. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ευάγγελος Σημανδράκος υποστήριξε πως ο Δήμος θα περιμένει λίγο ακόμα και στη συνέχεια, αν κάτι δεν αλλάξει, θα προχωρήσει στην αναζήτηση άλλου τρόπου χρηματοδότησης. Υπάρχει μία σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου τον Ιούνιο του 2019. Στη 1/8 του 2019 ο ανάδοχος έφερε αίτημα προς πιστοποίηση, πέρασε το δίμηνο που έπρεπε κανονικά να πληρωθεί ο ανάδοχος, με αποτέλεσμα να πράξει τα νόμιμα και τα όσα δικαιούται. Δηλαδή την διακοπή των εργασιών. Με άλλα λόγια, απλώς είναι μελέτη και δεν μπορούμε να πούμε διακοπή των εργασιών. Δηλαδή, αν σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε ένα μήνα, 1,5 μήνα, δεν έρθουν χρήματα από τον τοπικό πόρο, αυτό που θα κάνουμε είναι θα κάνουμε μια τροποποίηση στον προϋπολογισμό και η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει μέσα από τη ΣΑΤΑ. Σύμφωνα μάλιστα με τον κύριο Σημανδράκη, υπάρχουν και άλλα έργα που αντιμετωπίζουν ένα άλογο πρόβλημα. Εγώ αναφέρομαι σε πιστοποιήσεις που έχουν φέρει εργολάβοι, να σου το πω έτσι απλά, έχουν εκτελέσει έργα, έχουν φέρει πιστοποιήσεις και ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Όπως για παράδειγμα είναι το Κουρί, είναι ο δρόμος της μεταμόρφωσης Ξηρολίμνης, είναι οι συμβάσεις για την συντήρηση του οδικού δικτύου στα εκτός σχεδίου αλλά και στα εντός σχεδίου. Είναι ο δρόμος Καρεδίτσας Αγίας Παρασκευής που έχει εκτελεστεί ένα έργο πάνω από 150.000 ευρώ και δεν έχει πληρωθεί ο ανάδοχος. Είναι το σχολείο απέναντι από την Παναγία Φανερωμένη που και αυτό έχει καθυστέρηση στη χρηματοδότηση. Είναι αρκετά έργα τα οποία αν τα αθροίσουμε το ποσό αγγίζει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια όπως σας είπα προηγουμένως.
Μικρή θα είναι η αύξηση στα τιμολόγια των καταναλωτών νερού στα χωριά της Κοζάνης, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Κώστας Κιτίδης, στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Ο κ. Κιτίδης αναφέρθηκε στην τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης για το προσεχές διάστημα, τονίζοντας πως τα έσοδα της τηλεθέρμανσης καλύπτουν σημαντικό μέρος του ακριβού κόστους των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης, υποστηρίζοντας επίσης ότι η προσάυξηση του 80% επί της αξίας του νερού παραμένει. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 12 ευρώ το χρόνο μεσοσταθμικά η συνολική επιβάρυνση των καταναλωτών νερού στα χωριά της Κοζάνης και μόνο στις περιπτώσεις υψηλής κατανάλωσης άνω των 180 κυβικών ετησίως, ανέφερε μεταξύ άλλων στο ΦΛΑΣ στην ώρα αιχμής ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Κώστας Κιτίδης. Ο κύριος Κιτίδης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην οικονομική πολιτική της ΔΕΙΑΚ για το προσεχές διάστημα. Τα νερά σήμερα που πληρώνουν οι οικισμοί είναι κάτω από το 1/3 περίπου της τιμής που πληρώνει η Κοζάνη. Άρα λοιπόν δεν θα μπει ζήτημα τέτοιο ποτέ να ισοσκελιστούν. Απλά επειδή υπήρχε και η απόφαση από το 2011 που είχε η τότε δημοτική επιχείρηση, τότε όταν λέω δημοτική η ΔΕΙΑΚ δηλαδή, είχε μια απόφαση ότι σταδιακά πρέπει να ανέβει και το κόστος για τα νερά των χωριών, γιατί ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Από μία κατανάλωση και πάνω, από έναν αριθμό κυβικών και πάνω. Ναι, εμείς σήμερα πάμε να αυξήσουμε, όταν λέμε αυξήσεις, ζητάμε για 10 περίπου ευρώ, το ανώτερο 12 στις μεγάλες καταναλώσεις, τον χρόνο, έτσι. Και αυτό είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια, όχι να εξισώσουμε την πόλη, να κοστολογήσουμε πιο κοντά στην πραγματική αξία του νερού και για τις κοινότητες που είναι πολύ χαμηλά. Δεν βάλαμε ποτέ θέμα να κάνουμε ισοσκελισμό. Άρα λέτε ότι η επιβάρυνση η οποία θα έχουν οι κάτοικοι στα χωριά της ευρύτερης περιοχής δεν θα είναι μεγαλύτερη από 10 με 12 ευρώ ετησίως. 10 με 12 ευρώ και συζητάμε για αυτούς που καταναλώνουν 180 με 200 κυβικά το χρόνο. Μάλιστα. Αυτές οι επιβαρύσεις. Αυτοί οι οποίοι είναι οι παππούδες και τα λοιπά νοικοκυριά, τα οποία είναι το 37 με 38% από ό,τι έχουμε κάνει τη μελέτη των κατοίκων των χωριών, αυτοί καταναλώνουν περίπου 60 με 65 κυβικά. Άρα δεν τους αφορά. Δεν τους αφορά καθόλου. Μάλιστα. Άρα αυτοί οι οποίοι θα δουν μία αύξηση στους λογαριασμούς που πληρώνουν το νερό θα είναι αυτοί οι οποίοι καταναλώνουν περισσότερα από 180 με 200 κυβικά. Εκεί θα είναι, επαναλαμβάνω, περισσότερο από 10. Μάλιστα. Εκεί στα 12 λέω εγώ το χρόνο. Το χρόνο. Και αυτοί που καταναλώνουν από 120 μέχρι 180 κυβικά θα είναι κοντά στα 6,5 με 7 ευρώ. Άρα υπάρχει, είναι κλιμακωτή δηλαδή η αύξηση που θα προκύψει. Είναι κλιμακωτή η αύξηση. Μάλιστα. Και είπαμε ότι στο ελάχιστο που μπορέσαμε να κάνουμε, να έχουμε δηλαδή, να μην έχουμε αύξηση, είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταναλώνουν περισσότερο από 60 με 65 κυβικά το χρόνο. Η επιχειρηματικότητα και τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η διοίκηση του ΕΒΕ Κοζάνης με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη στην Αθήνα. Χρηματοδοτικά εργαλεία, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης. Μάλιστα, μετά από πρόσκληση του επιμελητηρίου, ο Υπουργός θα επισκεφθεί την περιοχή μας εντός του επόμενου μήνα και θα αναλύσει διεξοδικά το σχέδιο της κυβέρνησης για την μεταλλιγνητική περίοδο. Σε αυτό το σημείο, να δούμε τη δήλωση στον ΦΛΑΣ για το θέμα ο πρόεδρος του ΕΒΕ Νίκος. Ναι, έγινε μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τεθήκανε ζητήματα που αφορούν άμεσα την περιοχή, όπως είναι της απολιγνητοποίησης. Ενημερώθηκε ο Υπουργός για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η Δυτική Μακεδονία, που δυστυχώς θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη με την απολιγνητοποίηση. Τον ενημέρωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει από επένδυση στην περιοχή. Επιχειρήσεις δεν επενδύουν. Γενικά δεν υπάρχει καλή ψυχολογία στην αγορά και η οικονομία. Ο Υπουργός μου διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση, ξέρει πολύ καλά την κατάσταση, ότι θα είναι κοντά στη Δυτική Μακεδονία, ότι είναι ένα μεγάλο στίχημα και για την κυβέρνηση και για το Υπουργείο Ανάπτυξης η επόμενη μέρα στη Δυτική Μακεδονία. Είναι πρώτη προτεραιότητα, μου είπε, της κυβέρνησης και αυτού του ιδίου η Δυτική Μακεδονία. Και μάλιστα μέσα στο Φεβρουάριο θα έρθει σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το επιμελητήριο να αρχίζει να ανακοινώνει κάποιες
πρώτες κάποιες προτάσεις για τη Δυτική Μακεδονία, κάποια πρώτα πράγματα υλοποίησης ενός μεγάλου σχεδίου για τη Δυτική Μακεδονία. Έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία? Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία, έχουμε πει μέσα στο Φεβρουάριο. Εδώ στην Κοζάνη θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Ναι. Ναι, θα γίνει στη Σιάτιστα. Για πείτε μας λίγο, σε Σιάτιστα θα γίνει αυτή η εκδήλωση, μάλιστα. Για δώσε μας λίγο μια εικόνα, στο Βόλιο, μια εικόνα λίγο, τι προτείνατε εσείς σαν μέτρα και κατά πόσο αποδέχτηκε κάποια από αυτά. Του δώσαμε ένα υπόμνημα του Υπουργού, το οποίο θα σας το δώσουμε και στα μέσα ενημέρωσης, για τους άξονες που πρέπει να κινηθεί ο νέος σχεδιασμός για την περιοχή. Που θα περιλαμβάνει πέντε άξονες, δηλαδή όσον αφορά το φορολογικό, ασφαλιστικό, αλλά και χρηματοδοτικά εργαλεία για την περιοχή, να γίνει μια ειδική φορολογική ζώνη. Αφορά την αποκατάσταση και την αξιοποίηση των εδαφών. Αφορά το μετασχηματισμό της οικονομίας της περιοχής σε μια οικονομία καινοτομίας, ψηφιακής οικονομίας και νέων τεχνολογιών. Αφορά την αξιοποίηση της βιομηχανικής κουλτούρας και της τεχνογνωσίας της περιοχής. Γενικά αφορά πολλά κίνητρα για την περιοχή, όπου εκεί πάνω θα πατήσουν ζητήματα όπως είναι η αξιοποίηση του πρωτογενού τομέα. Του μιλήσαμε για τα μάρμαρα και για την επίσπευση της άδειας που πρέπει να γίνει. Του μιλήσαμε για τη γούνα και τα προβλήματα που έχει. Γενικά έγινε μια πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση, ουσιαστική και με αποτελέσματα θα έλεγα. Έχει ενδιαφέρον να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αυτό με τα ειδικά φορολογικά μέτρα και κίνητρα της περιοχής στο επίπεδο της οικονομίας, τι ανταπόκριση βρήκε στα αυτιά του κύριου Υπουργού? Σας είπα ότι είναι πρώτη προτεραιότητα, μας είπε η περιοχή. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για την κυβέρνηση. Να το θέσουμε λίγο πιο λιανά. Δηλαδή θα δούμε ειδική φορολογική ζώνη να δημιουργείται στη Δυτική Μακεδονία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τώρα τελικά τα εξετάζει η Υπουργική και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μου είπε. Θα ανακοινωθούν σύντομα πράγματα και περιμένουμε μέσα στο Φεβρουάριο, όπως σας είπα, να έρθει ο ίδιος ο Υπουργός πάνω σε μια εκδήλωση του Επιμελητηρίου να ανακοινώσει τα πρώτα σχέδια, δηλαδή, για αυτή την περιοχή. Μακάρι. Της Μακεδονίας. Λοιπόν. Σε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης των φοροτεχνικών Κώστας Κωνσταντινίδης στη διάρκεια συνεστίασης. Όπως σημείωσε, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι θα έχουν ενεργό ρόλο τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο σε μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο. Κάνοντας τον απολογισμό των πρόσφατων εκλογών στο Οικονομικό Επιμελητήριο, η παράταξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών χαρακτήρισε ως πετυχημένη τη συμμετοχή των συναδέλφων φοροτεχνικών στην συνεστίαση που πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαϊδα. Αναλύθηκε η συμμετοχή της παράταξης στα διάφορα ψηφοδέλτια τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενεργή συμμετοχή σε όλα τα όργανα του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η παράταξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών ευχαρίστησε τους φοροτεχνικούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ψήφο και την εμπιστοσύνη προς τους υποψήφιους της παράταξης. Κρατήσαμε τις δυνάμεις μας, το πιο βασικό κομμάτι είναι αυτό. Πήγαμε αρκετά καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγαμε πολύ καλά, γιατί ο στόχος μας ήταν αν μπορούσαμε να πάμε λίγο καλύτερα και στο περιφερειακό της Δυτικής Μακεδονίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο η παράταξή μας είχε μία προσθήκη σε ψήφους εν σχέση με κάποιους άλλους οι οποίοι χάσανε σε γενικό πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι η επιτυχία της Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι εξέλεξε τρεις εκπροσώπους στην ΣΤΑ, κάτω στην Αθήνα από τους 200, και από την παράταξή μας και οι τρεις είμαστε πρώτη τη τάξη. Ο κύριος Νάζος Θανάσης, ο οποίος είναι από τα Γρεβενά, βγήκε πρώτος στην Αττική, γιατί εκεί έβαλε υποψηφιότητα. Η κυρία Μάχη Τσιόρα βγήκε στο πανελλαδικό πρώτη και ο υποψήφιος εγώ δεύτερος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα από τα θέματα που θα θέσουμε και εμείς σαν παράταξη, είναι ότι πρέπει να είναι οικονομολόγοι οι οποίοι συμμετέχουν και στη διαδικασία, αλλά και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι εκτός του Οικονομικού Επιμελητηρίου, θα πρέπει να καταλάβουν ποιες είναι οι δράσεις του φορέα αυτού, τι μπορεί να προσφέρει στους νέους οικονομολόγους που
Κατά μεγάλο ποσοστό αποφυτούν από τις σχολές και φεύγουν στο εξωτερικό για την έβρεση μιας θέσης εργασίας. Να γίνουν κάποιες δράσεις έτσι ώστε και να δοθούν περισσότερο εξειδικεύσεις ή και να πιστοποιηθούν κάποιοι νέοι οικονομολόγοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική επικράτεια και να μην φεύγουν σωριδών προς το εξωτερικό. Και επίσης να γίνουν κάποιες δράσεις από τους νέους οι οποίοι συμμετέχουν μέσα σε αυτόν τον φορέα, έτσι ώστε να ενημερώνουν με άμεσο τρόπο με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία διαθέτουμε για τις εξελίξεις όσο αφορά νόμους, διατάξεις, όχι μόνο στο λογιστικό επάγγελμα αλλά και γενικά σε όλους τους τομείς που καλύπτει ένας οικονομολόγος. Όπως επίσης γίνεται και μια προσπάθεια από τη δική μας παράταξη, από νέους οι οποίοι συμμετέχουν στη δική μας παράταξη, να κάνουμε μια ομάδα νέων οικονομολόγων οι οποίοι θα ορίσουν κάποιους κεντρικούς πυλώνες από θέματα που ταλανίζουν την αγορά εργασίας, όπως είναι εργατικά, μισθωτικά, φορολογικά, αλλά και θέματα αναπτυξιακών νόμων και αυτά, έτσι ώστε να ενημερώνουμε άμεσα τους ενδιαφερόμενους, είτε είναι συνάδελφοι λογιστές, είτε είναι οικονομολόγοι οι οποίοι αναζητούν μια θέση εργασίας, για να είναι πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν καταστάσεις, αλλά και να βρουν και εργασία πάνω σε διάφορους τομείς, όπως είναι κάποιοι λογιστές οι οποίοι είναι νέοι στο επάγγελμα, δεν έχουν την πληροφόρηση ή δεν έχουν και τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε αυτό όλο το κύμα νόμων που έρχεται καθημερινά στα γραφεία μας, και θα κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να δώσουμε μια μικρή λύση σε όλο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ανεργία και αιμορραγία στο εξωτερικό είναι το κυριότερο πρόβλημα? Πιστεύω πως ναι. Ήδη πάρα πολλοί επιστήμονες έχουν ήδη φύγει, έχουν αφήσει τη χώρα. Στόχος μας είναι, όπως βλέπετε και σήμερα εδώ, η δική μας παράταξη να συζητάει πάντα πριν για το τι θα έρθει μετά. Στην κεντρική διοίκηση θα έχει η Δυτική Μακεδονία εκπρόσωπο στην κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου? Αυτή τη φορά, μετά από 9 χρόνια, εγώ ζήτησα να μην είμαι παρόν στην κεντρική διοίκηση. Στην κεντρική διοίκηση θα μας εκπροσωπήσει σαν παράταξη ο Μίμης ο Πανίδης, ο Αβράμο Πανίδης από τα Γιάννητσα, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της παράταξης μας. Την ετής εκδήλωσή του για την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κομμάνου Εορδέας. Όπως ήταν φυσικό, στην εκδήλωση κυριάρχησε το μείζον θέμα της μετεγκατάστασης που περιμένουν εδώ και 2 δεκαετίες οι κάτοικοι του παλιού χωριού που έχει σβηστεί από τον χάρτη για τις ανάγκες της ΔΕΗ. Λέγησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ευλόγησον τον άνθρωπο τούτος, όνει δούλοι σου προσέφεραν εις τιμήν και μνήμην βασιλείου ορνοφάντωρος του Μεγάλου. Την καθιερωμένη κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κομμάνου της Πτολεμαΐδας. Μεταξύ μελών και φίλων του Συλλόγου, ο Σύλλογος παράλληλα στη διάρκεια της εκδήλωσης επιβράβευσε τους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια της χώρας. Ήθελα να ευχαριστήσω για δεύτερη φορά όλους που παρευρίσκεστε εδώ, ξεκινώντας από τον πρόεδρό μας του χωριού, τον κύριο Κώστα Μαυρόπουλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν πρώτα τον Πάτερ που έρχεται και μας ευλογεί κάθε χρόνο και πάει η χρονιά μας υπέροχα. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ξέρουμε ότι προσέφετε για μας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τέλος τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κ. Μαυρίδη που καλύπτει πάντα τις δράσεις του Συλλόγου. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη, τους εθελοντές που βοηθάνε στις δραστηριότητες του Συλλόγου, και ακόμα αυτό που είναι η χαρά μας η μεγάλη και το καμάρι μας είναι τα τμήματα των παιδιών, τα εφηβικά και τα παιδικά, τα οποία, τα χορευτικά τμήματα εννοείται των παιδιών, τα παιδικά και τα εφηβικά, τα οποία πλαισιώνουν όλες τις εκδηλώσεις και εμείς τα καμαρώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Φλόρινας η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Μοναστηριωτών, όπου το παρόν έδωσαν πολλοί φορείς της ακριτικής μας περιοχής. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Την Βασιλόπιτά του έκοψε ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και τον πέριξαν Φλωρίνη η Ελπής. Η εκδήλωση έγινε στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος Σωτήρης Βόσδου. Εκεί όπου οι πρόγονοί μας έζησαν και μεγαλούργησαν.
και κάποια στιγμή εξαναγκάστηκαν να μετακινηθούν από τις εστίες τους και οι δικοί μας τουλάχιστον βρήκανε φιλόξενη γη εδώ στη Φλόριντα. Κάποιοι άλλοι εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος, ακόμα και στην Αθήνα. Διανύοντας η περιοχή μας μια δύσκολη περίοδο, είναι ανάγκη αλλά και κυρίως υποχρέωση να διατηρήσουμε, να προστατεύσουμε και να σεβαστούμε ό,τι σημαντικό έχουμε κληρονομήσει, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Τον πολιτισμό γιατί είναι ο καθρέφτης ενός λαού και την ιστορία γιατί είναι αυτή που τον κάνει να ξεχωρίζει. Ο σύνδεσμός μας είναι ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους της περιοχής, πρωταγωνιστής στα κοινωνικά δρόμενα και ένας από τους συλλόγους που στοχεύοντας σε υψηλά ιδανικά κρατά τη μνήμη του ένδοξου μοναστηρίου ζωντανή. Τους συγχαρητήρια και στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε εσάς που διατηρείτε αυτόν τον σύλλογο πραγματικά τόσο θερμό, τόσο δυνατό και οι δράσεις του δεν είναι μόνο αυτές οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτές οι οποίες προσφέρουμε, αλλά είναι η διάθεση που έχετε για να κάνετε αυτές τις δράσεις, να είστε ενωμένοι και να μπορείτε να διατηρείτε την ιστορία μας ζωντανή. Το επόμενο θέμα μας έρχεται από τον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο της Απτολεμαΐδας, όπου είχαμε τον εορτασμό του Αγίου Θεοδοσίου. Η θρησκευτική αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον μικρό ναό του νοσοκομείου και τελέστηκε από τον πρώτο πρεσβύτερο Αθανάσιο Καμπούρη. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε. Τον Άγιο Θεοδόσιο, τον κοινοβιάρχη, γιόρτασαν στο μικρό ναίδριο του Αγίου Σάβα και Αγίου Θεοδοσίου στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Παραμονή της γιορτής πραγματοποιήθηκε εσπερνώς ενώ ανήμερα πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Για τον Άγιο Θεοδόσιο κήρυξε ο πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Καμπούρης. Πορευόμαστε μέσα σε έναν κόσμο όπου βρίσκεται αυτός ο πειρασμός. Και οι πειρασμοί είναι τρεις. Είναι ο εαυτός μας, είναι ο κόσμος, είναι και ο διάβολος. Αυτούς τους τρεις πειρασμούς που κατενίκησε ο Κύριός μας, οφείλουμε και εμείς που έχουμε βαπτιστεί στο όνομά Του να τους αντιπαρερχόμαστε και να τους κατανικούμε. Να παλεύουμε μαζί τους. Ο Όσιος Θεοδόσιος ασκητής στην έρημο ήταν κι αυτός. Ασκήτευε. Το ασκητικό φρόνημα πρέπει όλοι εμείς να έχουμε αποκτήσει και να προσπαθούμε κάθε μέρα να ανεβαίνουμε πνευματικά επίπεδα. Τον λογισμό μας να καταπολεμούμε, τον κόσμο που πολλές φορές μας λέει διάφορα, είτε μας θαυμάζει, είτε μας λέει χίλια δυο, και τον διάβολο ο οποίος ενσπείρει μέσα στην καρδιά μας διάφορες αμφιβολίες, απιστίες και όλα αυτά τα οποία ενυπάρχουν για να μπορέσει να μας κάνει δικό του. Παρουσία πληθούς κόσμου πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα η κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Μικρασιατών της πόλης. Παράλληλα βραβεύτηκαν και τα παιδιά του Συλλόγου που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Την ετήσια εκδήλωση για την κοπή της παραδοσιακής Βασιλόπιτας πραγματοποίησε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Εορδέας ο Μικρασιατικός Σύλλογος του Πτολεμαΐδας. Παράλληλα, στην διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι μαθητές, παιδιά, μελών του Συλλόγου για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην διάρκεια της εκδήλωσης, ο Σύλλογος τίμησε τα απερχόμενα μέλη της διοίκησης Πέκου και Καραγιαννάκη για την προσφορά τους στο Μικρασιατικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας. Στήκεται και η γιορτή της παραδόσης, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και πρέπει να κρατούμε τις παραδόσεις μας. Αυτές τις παραδόσεις οι οποίες μας έφεραν οι πρόγονοί μας από τα βάθη της Ιωνίας, που μέχρι σήμερα εσείς τα μεταλαμβαδεύετε στα νέα μας τα παιδιά. Θέλω να πω για την κυρία Πέκου Φωτεινή. Ήμουν 16 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόσφερα μέσα από την καρδιά μου όλη μου την αγάπη και όλες τις προσπάθειες ήταν για το ανέβασμα του Μικρασιατικού Συλλόγου. Βέβαια, δεν το έκανα γι' αυτό. Το έκανα γιατί αγαπώ το Σύλλογο. Γι' αυτό θα συνεχίσω να είμαι στο Σύλλογο και θα είμαι παντακού παρόν όπου και όποτε με χρειάζεται. Θα ήθελα
Να σας ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία. Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δεν θα πω κάτι, ένα μεγάλο ευχαριστώ, μεγάλη τιμή για αυτό που κάνει σήμερα ο Σύλλογος. Σας ευχαριστώ όλους, την καρδιά μου. Να είμαστε καλά όλοι, να τον βοηθάμε, να τον ενισχύουμε σε όποιο τομέα ο καθένας μπορεί, όσο μπορεί, όπου μπορεί, για να τον ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της Εορδέας το πρώτο σεμινάριο λαογραφίας και παραδοσιακών χορών που υλοποιήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Πάνω από 60 χοροδιδάσκαλοι και μέλη συλλόγων από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας παρακολούθησαν από κοντά το διαδραστικό αυτό σεμινάριο, μαθαίνοντας έτσι περισσότερα για τον ανεξάντλητο πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς μέσα από την έρευνα και την επιστημονική της προσέγγιση, τη γεωγραφική του σύνδεση και τα κοινά στοιχεία, καθώς επίσης και τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν, πραγματεύτηκε το πρώτο συνέδριο χορού και λαογραφίας που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον οικισμό Καρδιάς της Πτολεμαΐδας. Η διοργάνωση του πρώτου λαογραφικού συνεδρίου είχε ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος «Η Μέρα Καρδιάς» και σε αυτό πήραν μέρος χοροδιδάσκαλοι και χορευτές από διάφορα γεωγραφικά σημεία της Μακεδονίας. Απότερο σκοπός του εγχειρήματος η εδραίωση της εκδήλωσης αυτής, φιλοδοξώντας να γίνει θεσμός. Ήταν ένα εγχείρημα που θέλαμε πολλά χρόνια να γίνει για την ανάδειξη της μουσικοχορευτικής παράδοσης, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και όλου του ελληνισμού. Χαρά μας είναι ότι το αγκάλιασε όλος ο κόσμος και σήμερα έχουμε πάνω από 70 συμμετοχές δασκάλων, χορευτών, όχι μόνο από την περιοχή αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον συνεργάτη μας, τον χοροδιδάσκαλο, κύριο στο Γιάννη Λεωνίδα, που ήταν ο ηθήνος νους για αυτό το σεμινάριο, καθώς επίσης και την οργανωτική γραμματέα, την κυρία Μπαραμπάνη Ορδάνα, και βέβαια όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνέβαλαν για να γίνει αυτό το σεμινάριο. Για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ο κύριος Στογιάννης το έχει ξανακάνει στο παρελθόν με άλλους συλλόγους, αλλά εμείς χαιρόμαστε γιατί φέτος γίνεται στην καρδιά και πιστεύουμε ότι είναι η αφετηρία, η απαρχή και θα συνεχίσει. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που αγκάλιασε όλο αυτό και πιστεύουμε να είναι κάτι που θα καθιερωθεί και θα αγαπηθεί και θα στηριχτεί. Σαν οικοδεσπότης ο σύλλογός μας θέλει να ευχαριστήσει και να συγχαρεί τους τρεις μεγάλους χοροδιδασκάλους, καθηγητές των ΤΕΦΑ, τον κύριο Αλέξανδρο Μυριάδη από την περιοχή των Σερών, τον κύριο Ηλία Ομυριάδη και αυτός από την περιοχή Σερών και Δράμας, καθώς και τον κύριο Χατζή Δημήτρη από την περιοχή της Λάρισας. Οπότε καλύπτουμε το μεγαλύτερο γεωγραφικό μέρος της Ελλάδας με αυτό το σεμινάριο. Τι περιλαμβάνει το σεμινάριο, κύριε Στογιάννη? Το σεμινάριο θα ξεκινήσουμε με μουσικοχορευτική αγωγή και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας των ελληνικών παραδοσιακών χωρών που αφορά αυτούς περισσότερο τους δασκάλους που συμμετέχουν, ώστε να δούμε από ένα νέο πρίσμα μία προσέγγιση το πώς μπορούμε σήμερα η παράδοση να γίνει πιο ελκυστική προς τα παιδιά και η παραδοσιακή μουσική και αμέσως μετά η κάθε περιοχή θα αποτελεί ένα ταξίδι προκειμένου να δούμε τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας μας και τις ιδιαίτερες ομοιότητες και διαφορές με γειτονικά ή με άλλες περιοχές. Ahora te digo.
Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου από το Σωματείο Σπάρτακος. Εκεί βρέθηκε ο συνεργάτης μας Κώστας Περτσινίδης που έχει και το ρεπορτάζ. Είναι ένας θεσμός πολύ καλός που μπορώ να πω. Βοηθάει πολύ κόσμο. Είμαστε στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους φορείς που συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση αυτής της αιμοδοσίας, ιδιαίτερα και το Σπάρτακο. Οφείλω να πω ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι αθώα και αυτό με έχει ξεκινήσει. Πραγματικά η αιμοδοσία είναι μια πράξη ζωής. Είναι μια πράξη που πρέπει να βγαίνει από μέσα σου. Είναι μια πράξη που πρέπει να επιθυμείς να το κάνεις, να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Πρώτη αιμοδοσία από το Σωματείο Εργαζομένων Σπάρτακος εδώ στο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, όπου το κλιμάκιο του Μποδοσάκιου Νοσοκομείου βρίσκεται εδώ από το πρωί. Έχουμε πάρει ικανοποιητικό αριθμό μονάδων αίματος. Η προσέλευση ήταν αφρώα όλων των εργαζομένων στο άκουσμα των υπευθύνων του Σωματείου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά για την Τράπεζα Αίματος του Σπάρτακο. Το 2019 έκλεισε με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ευελπιστούμε και το 2020 θα κλείσει με τα ίδια αποτελέσματα, αν και υπάρχει συρρήγνωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεραστεί και αυτό το πρόβλημα. Ξεκινάμε από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το προσωπικό, το μόνιμο, τους εργολαβικούς, τα οχτάμινα και όλο τον κόσμο που συμμετείχε στη σημερινή διαδικασία του Σπάρτακου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το νοσηλευτικό προσωπικό του Ποδοσακίου, το νοσοκομείο Πτωλεμαίδος. Τζέντζιρ σάδιανος, χωρίς για πράκια γεμιστός. Ουχ! Κι επιδεύω μα να φτιάσω, να γιωμώσω, να αρμάξω, να τυλίξω, να ραδιάσω κι από σκάση μου να βράσω. Ουχ! Έχω όμως τον πιτένι, μη τα αυκά του μη χορταίνει, τα τιμάζει και τα βράζει, άγχος να μη ταράζει. Ουχ! Τρώμε για πράγια, ο Τζόγκη. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.